Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στο Miss Artec Podcast. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πει ότι το σημερινό podcast θα μιλήσουμε για το Apple Event και συγκεκριμένα για όλες τις φήμες που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής για τα καινούργια iPhone. Αλλά επειδή σκέφτηκα ότι το επεισόδιο θα ήταν απλά βαρετό αν μιλούσα μόνο για το iPhone, σκέφτηκα να μαζέψω όλες τις φήμες που έχουμε μέχρι στιγμής για όλα τα προϊόντα που ίσως να δούμε στο Apple Event στις 12 Σεπτεμβρίου. Για όσους είναι εδώ πρώτη φορά, καλώς ήρθες, είμαι η Artemis. Ακούς το Miss Artec Podcast σε YouTube, Spotify είτε στο Apple Podcast και εάν σε ενδιαφέρουνε και άλλα θέματα τεχνολογίας, κυρίως όμως θέματα που αφορούν την Apple και όλο το οικοσύστημα, τότε μπορείς να δεις και τα διάφορα βίντεό μου στο YouTube, στο Miss Artec, κάτω παύλα GR. Ας ξεκινήσουμε όμως σιγά-σιγά με όλες τις φήμες που έχουμε μέχρι στιγμής. Για αρχή, φυσικά, οι περισσότεροι αυτό που περιμένουν είναι το καινούριο iPhone, το iPhone 15, θα με ενδιαφέρε να μάθω εάν είναι κάποιο από εσά που με ακούει, εάν έχει σκοπό να αγοράσει ένα από τα καινούργια iPhones που θα βγουν ή αν περιμένει να βγουν τα καινούργια για να αγοράσει ίσως το iPhone 14. Γιατί παίζει και αυτό. Εγώ προσωπικά είμαι χρήστη iPhone 12 Pro και για να είμαι ειλικρινής δεν χρειάζομαι ένα καινούργιο κινητό. Τρέχει μια χαρά, είμαι ευχαριστημένη. Οι φωτογραφίε που βγάζει είναι αρκετά καλέ. Τα βίντεο που βγάζει είναι αρκετά καλά. Για πιο ας το πούμε, επαγγελματική χρήση, φυσικά χρησιμοποιώ τη φωτογραφική μου μηχανή. Δεν βγαίνω δηλαδή με το iPhone να πω να φωτογραφίσω ένα γάμο και να αρχίσω να τραβάω με το iPhone. Εάν και θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά όπω καταλαβαίνει, είναι λίγο όλα θέμα market. Αλλά όσον αφορά τι δυνατότητε του κινητού, θα μπορούσα άνετα να τραβήξω, αν όχι όλε τι φωτογραφίε, αρκετέ από τι φωτογραφίε και θα μπορούσα φυσικά να τραβήξω και βίντεο του γάμου. Τέλο πάντων, δεν θέλω να μείνω όμω αυτό. Το αναφέρω μόνο και μόνο για να πω ότι η κάμερα, ακόμη και αν έχει ένα πιο παλιό μοντέλο, είναι πολύ καλή. Τώρα με τα πιο καινούργια μοντέλα, είδαμε Apple Pro Res, δηλαδή αρχεία τα οποία έχουν μια πολύ καλή ανάλυση, αν έχει ένα iPhone 14 Pro για παράδειγμα. Επίσης, ήδη από το iPhone 12 Pro Είδαμε το Apple Pro RAW, δηλαδή μπορεί να βγάλει φωτογραφίε σε RAW format, όπου αν δεν ξέρει τι σημαίνει RAW, στην ουσία είναι τα χρώματα όταν τραβά τη φωτογραφία είναι flat. Αλλά το καλό με ένα τέτοιο αρχείο είναι ότι όταν θα πα να το κάνει επεξεργασία, γιατί δεν μπορεί να το ανεβάσει έτσι, δεν είναι ένα JPEG format, αυτό που τραβά φωτογραφία και μπορεί να την ανεβάσει αμέσω στο Instagram για παράδειγμα. Είναι ένα αρχείο που αυτή είναι η λογική του, να το επεξεργαστείς μετά. Και τώρα το θετικό που έχει σε σχέση με το JPEG αρχείο είναι ότι μπορείς να κάνεις την επεξεργασία έχοντας περισσότερες πληροφορίες στη φωτογραφία σου. Μπορείς να αλλάξεις δηλαδή ας πούμε τον ουρανό, τη φωτεινότητα του ουρανού και ενώ στο JPEG θα δεις από ένα σημείο και μετά αρχίσουν να χαλάνε τα χρώματα σε ένα RAW format πληροφορίε που έχει μέσα στην φωτογραφία είναι περισσότερε, οπότε μπορεί να παίξει πιο πολύ με όλε τι ρυθμίσει και να έχει φυσικά το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα, αυτό είναι επίση ένα, θα λέγαμε, επαγγελματικό εργαλείο ή αν όχι επαγγελματικό που να βγάλει χρήματα σαν χόμπι φωτογρα... αν είσαι φωτογρα... χομπίστας τέλος πάντων φωτογράφος επίσης ένα εργαλείο που το θέλεις να το χρησιμοποιήσεις. Ε, αποτέλεσμα έχουν βέβαια τέτοιου είδους αρχεία να είναι αρκετά μεγάλα, αλλά όταν έχει τρέλα με τέτοια πράγματα δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρει, αλλά είναι κάτι φυσικά που επηρεάζει τη χωρητικότητα του κινητού σου. Και πέρα από την χωρητικότητα του κινητού σου, είναι φυσικά κάτι που όταν θε θες να το στείλει στον υπολογιστή για να κάνεις την επεξεργασία, φυσικά να κάνεις την επεξεργασία στο κινητό, που δεν νομίζω ότι το κάνει κανένας, ή αν εντελώ ε, περιστασιακά. Όταν θε τέλο πάντων να περάσει τι φωτογραφίε στον υπολογιστή σου, θε να το κάνεις με μια οποιαδήποτε ταχύτητα σχετικά γρήγορα. Και τόσο καιρό έχουμε Lightning, υπήρχε δυνατότητα δηλαδή με το καλώδιο να το συνδέσει στον υπολογιστή σου και να περάσει από εκεί τι φωτογραφίε τα βίντεο που έβγαλε, είτε φυσικά με Airdrop. Τώρα εδώ δύο θέματα. Το Airdrop, από ό,τι είδαμε και στο event του καλοκαιριού από ό,τι φαίνεται θα διορθωθεί. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα ακόμη και αν στείλει κάτι να φύγει. Και αυτό θα, η μεταφορά του δεδομένου θα συνεχίσει να γίνεται γιατί δεν θα χρησιμοποιεί μόνο το Bluetooth αλλά θα χρησιμοποιεί και τα δεδομένα, θα χρησιμοποιεί δηλαδή και το ίντερνετ και όχι μόνο το Wi-Fi αλλά και τα δεδομένα του κινητού τέλος πάντων. Και είναι κάτι που θα αποφέρει λιγότερα λάθη, γιατί σε μένα προσωπικά συνέβαινε συχνά. Βασικά ακόμα συμβαίνει όταν επιλέγω περισσότερες φωτογραφίες ή περισσότερα βίντεο και τα στέλνω στο Mac. Σε κάποια στιγμή κρασάρει, πρέπει να τα στείλω δηλαδή για να είμαι σίγουρη ένα-ένα. Και αυτό είναι κάτι φυσικά που διαρκεί ώρες. Το ίδιο διαρκεί αρκετό, σου κοστίζει αρκετό χρόνο, εάν θέλεις ένα βίντεο τύπου ProRes, να το περάσει μέσω του Lightning στον υπολογιστή σου. Και έτσι ερχόμαστε με το πρώτο νέο, το οποίο νομίζω σίγουρα θα το έχετε ακούσει, είναι USB-C θύρα. Τα γνωστά. Ευρωπαϊκός νόμος που θέλει όλες τις συσκευές να έρχονται με USB-C. Τώρα εδώ, ναι μεν από τη μία χαιρόμαστε όλοι και εγώ φυσικά χαίρομαι. και ακόμη δεν ξέρω αν θα πάρω το 15, αλλά για το μέλλον χαίρομαι φυσικά. Γιατί αυτό έχει το θετικό ότι μπορεί να μεταφέρει τα αρχεία πολύ πιο γρήγορα από το Lightning. Πρώτον, και δεύτερον, φυσικά ότι δεν χρειάζεται να κουβαλά 10 διαφορετικά καλώδια. Έχει ένα USB-C, άντε δύο πε και είσαι σίγουρο ότι έχει πάρει το σωστό καλώδι. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να ανησυχεί εάν έχει πάρει το σωστό καλώδι μαζί σου. Το θέμα είναι τώρα εδώ ότι πολλοί πιστεύουν και ανήκω και σε αυτού που το πιστεύουν ότι τα pro iPhone θα έχουν ένα δυνατό USB-C ή αλλιώ ένα Thunderbolt όπως το λέει και η Apple που ναι είναι USB-C αλλά είναι λίγο πιο γρήγορο τέλος πάντων από τα κλασικά αλλά τα απλά iPhone τώρα από την άλλη θα έχουν ένα πιο αργό USB-C. Ε, επίσης ότι το... ίσως δώσουν και μια διαφορετική ονομασία στο USB-C των Pro να μην το πούν Lightning, ίσως να το πούν Pro USB-C δεν ξέρουμε ε, φαντάζομαι θα μείνουν όμως με το Lightning. Τώρα, εάν αυτό ισχύει ή όχι, δεν ξέρω. Αλλά μάλλον προς τα εκεί θα πάει. Τώρα από την άλλη, ναι, μεν αφορμή για να το συζητήσουμε θα είναι κάτι τέτοιο. Αλλά από την άλλη, αυτός που έχει το προ το iPhone, έχει τα προεργαλεία που θέλει να μεταφέρει τα δεδομένα γρήγορα. Παράδειγμα, έχει το Apple Pro RAW, αν θέλεις να βγάλεις φωτογραφίες, και έχεις και το Apple Pro Res Store το βίντεο σου. Τα απλά τα iPhone δεν, δεν έχουν αυτά τα format. Άρα τα αρχεία που θα στείλει, ναι με, θα μεταφέρονται ίσως πιο γρήγορα από το Lightning, αν και δεν είμαι τόσο σίγουρη, αλλά η διαφορά θα είναι μικρή τέλο πάντων. Αυτό που θέλεις να δεις, αυτό που θα δούμε μάλλον διαφορά, είναι στα πιο βαριά format να μεταφέρουν τα αρχεία γρήγορα και να μην περιμένεις 10 ώρες μέχρι να φορτώσει το MacBook όλε τι φωτογραφίε που έχει βγάλει εσύ που είναι ρό. Κοινό αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα στοιχείο που δεν χρειάζονται τα απλά iPhones απαραίτητα. Τώρα για το πόσο γρήγορα μπορεί να φορτίζει ή όχι, νομίζω θα επηρεάζεται, αλλά ως γνωστόν το έχω ξαναπεί ότι όταν φορτίζει το κινητό πολύ γρήγορα, άλλο τόσο γρήγορα χάνει και την μπαταρία του. Και φυσικά είναι κάτι που επηρεάζει και την υγεία τη μπαταρία και γενικώ το αποφεύγω. Και α εξακολουθούν να με κοροϊδεύουν κάποιοι, εξακολουθώ να φορτίζω το κινητό πρώτον με τον 5W αντάπτορα. Και μάλιστα έχω στο υπνοδωμάτιο μια μια μπρίζα που παίρνει USB. Αυτό δεν είναι καν 5W αυτό που βγάζει. Δηλαδή, αν με τα 5W θε να φορτίσει το iPhone μέχρι 80% θε μία ώρα, αυτό θέλει γύρω στο 2ωρο. Ε, οπότε θέλω να πω ότι είναι ακόμη πιο αργή η φόρτιση και φυσικά είναι κάτι που επηρεάζει και την μπαταρία. γιατί για να το πενευτώ κιόλα, η υγεία τη μπαταρία, παρόλο που έχω το κινητό εδώ και τρία χρόνια, η υγεία τη μπαταρία είναι στο 87%. Εάν γνωρίζει από αυτό, είναι αρκετά καλά τα επίπεδα τέλο πάντων τη υγεία τη μπαταρία μου. Οκ. Okay. Α μιλήσουμε τώρα, αυτό ήταν κάτι που ίσω να το ήξερε. Α μιλήσουμε τώρα για Κάτι άλλο, κάτι που ξέχασα να πω, φέτος θα δούμε και πάλι τέσσερα iPhone, το iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max, το οποίο πολλοί πιστεύουν ότι θα ονομαστεί Ultra. Αναμένεται όλα τα iPhones, Pro και μη Pro, να έχουν την Dynamic Island, αυτό στο πάνω μέρος έχει φύγει στα iPhone 14 Pro για παράδειγμα, από εκεί ξεκίνησε, η notch δεν υπάρχει πλέον και υπάρχει αυτό το Dynamic Island, ένα στοιχείο που αναμένεται να έχουν και τα μη Pro iPhones φέτος. Κάτι άλλο που θα παραμείνει, φαντάζομαι, είναι ο διαχωρισμός στα Pro και μη Pro iPhones, όπου η οθόνη των Pro έχει το λεγόμενο ProMotion, δηλαδή το κινητό αναγνωρίζει τι ταχύτητα χρειάζεσαι, αν παράδειγμα κουνάς σε σελίδα προ τα κάτω για να διαβάσει κάτι. Το κινητό το αναγνωρίζει και ο ρυθμό μετάδοση τη εικόνα, για να το πούμε και ελληνικά, είναι πιο γρήγορος από ότι, για παράδειγμα, εάν απλά κοιτά ένα κείμενο, χωρί να υπάρχει μια διάδραση με την οθόνη. Αυτό το στοιχείο λοιπόν, το promotion και ότι η οθόνη μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 120 Hz, το έχουν μόνο τα Pro iPhones και είναι κάτι που από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει και φέτος μόνο για τα Pro iPhone. Επίσης κάτι διαφορετικό που θα παραμείνει για τα μη Pro iPhone είναι ο υπεξεργαστής, ο A16, ο περσινός υπεξεργαστής δηλαδή, και τον καινούργιο, τον A17, Bionic, θα τον έχουν από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε τέλο πάντων όλες οι φήμες, θα τον έχουν μόνο τα 2 Pro iPhone. Τώρα κάτι άλλο που το βρισκώ αρκετά θετικό είναι μια μόδα που τη βλέπουμε, την είδαμε στα τελευταία τρία, όχι, στα τελευταία δύο iPhone. Ξεκίνησε από το 13 και πήγε και στο 14 και από τη φαίνεται θα συνεχίσει και στο 15. Είναι ότι όλα αυτά τα μοντέλα, τα Pro iPhone, βγήκε για παράδειγμα το iPhone Pro 12 και το Pro Max βασικά τότε είχε έναν, αν θυμάστε, στη μία την κάμερα, ένα stabilization τέλος πάντων. Και αυτό το είχε μόνο το Pro Max. Την, τον επόμενο χρόνο το απέκτησαν το συγκεκριμένο στοιχείο αλλά και την κάμερα που το Pro και τα μη Pro iPhone, τα iPhone 13 και 13 mini τότε. Έτσι έγινε μετά και με το 14, όπου τα απλά 14, δηλαδή 14 και 14 Plus, πήρανε την καλύτερη κάμερα του προηγούμενου Pro μοντέλου, του 13 Pro, και έτσι αναμένεται να γίνει και φέτος, δηλαδή τα μη Pro iPhone, να πάρουν τον 48 MP φακό από τα iPhone 14 Pro και τώρα στα πόσα MP θα φτάσουν τα Pro iPhones, η κάμερα στα Pro iPhones δεν ξέρω, από ό,τι φαίνεται όλοι μιλάνε για έναν αναβαθμισμένο zoom φακό, για ένα τηλεφακό συγκεκριμένα, τον οποίο από ό,τι φαίνεται θα τον έχει μόνο το iPhone Pro Max, ο οποίος θα φτάνει μέχρι τα 6 EP οπτικό zoom. Τώρα εδώ να πούμε το εξής, το οπτικό zoom είναι το zoom που μπορεί να κάνει ο φακός, ας το πούμε φυσικά. Ο φακός μπορεί να δει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Τώρα υπάρχει το, αυτό είναι το οπτικό zoom. Υπάρχει και μετά και το digital zoom, το οποίο είναι ναι μεν ο φακός, σου φέρνει, σου φέρνει το αντικείμενο πιο κοντά, αλλά αυτό που κάνει στην ουσία δεν είναι απλά να ζουμάρει περισσότερο, σου, φέρνει, σου δείχνει δηλαδή απλά το αντικείμενο πιο κοντά, ηλεκτρονικά δηλαδή δεν ξέρω αν έχει νόημα έτσι που γράφω αλλά είναι για να το πούμε πιο απλά όταν έχεις αν ανοίξεις τώρα το iphone σου όποιο μοντέλο και να έχει με παραπάνω από μία κάμερα έχεις για παράδειγμα τα, το zoom 1 είναι όταν ανοίγεις το κινητό είναι στο 1 μετά έχεις φυσικά το 0,5 που κάνει ένα zoom out και έχεις και το 2 Εάν τυχαίνει να έχεις ένα iphone pro που κάνει λίγο 2 επί δηλαδή, οπτικό zoom. Τώρα, εκεί που είναι το κινητό σου, είναι το οπτικό zoom. Φυσικά, από όσο γνωρίζεις, μπορείς να ζουμάρεις και με τα δύο σου δάχτυλα, πάει ακόμη πιο κοντά. Μπορείς να το φτάσεις στα 10 επί. Αυτό όμως δεν είναι το οπτικό zoom, αλλά ό,τι γίνεται, γίνεται ηλεκτρονικά. Και δεν είναι φυσικά και τυχαίο που όσο πιο πολύ ζουμάρεις, όταν ξεπερνάς δηλαδή το οπτικό zoom, η εικόνα είναι μάπα, φαίνεται πίξελ παντού. Τώρα, εάν έχουμε ένα 6P οπτικό zoom, σημαίνει ότι θα μπορεί να φέρεις κάποιο αντικείμενο πάρα πολύ κοντά σου, χωρίς η εικόνα να χάνει σε ποιότητα. Και φυσικά είναι ένα αρκετά καλό ε, future, θα το λέγαμε, αλλά για να είμαι ειλικρινής, το zoom φακό δεν το χρησιμοποιώ και τόσο. Δηλαδή, συνήθω δουλεύω είτε τον standard φακό, είτε τον ευρεία γωνίας φακό. Το ζωμφακό δεν το χρησιμοποιώ τόσο. Ίσως να οφείλεται στο ότι δεν φωτογραφίζω αντικείμενα που είναι αρκετά μακριά, του αποφεύγω και για να είμαι ειλικρινής δεν έχω πάει και σε καμία συναφλία το τελευταίο καιρό για να το χρησιμοποιήσω. Αλλά οκ, okay, καλοδεχούμενο θα είναι αν είναι, αλλά εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιώ πολύ. Τώρα ας μιλήσουμε και λίγο για το design, το οποίο όπως φανταζόμαστε όλοι δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Μόνο κάποιες λεπτομέρειες, για παράδειγμα, από ό,τι φαίνεται τα καινούργια iPhone θα είναι λίγο πιο χοντρά από ό,τι τα προηγούμενα και αυτό οφείλεται στην ε, ε, καινούργια μπαταρία, η οποία θα είναι από ό,τι φαίνεται μεγαλύτερη. Κάτι που είναι καλό, κυρίως με όλες αυτές τις νέες λειτουργίες που έχουν, παράδειγμα την Always On Display, το Promotion, τουλάχιστον στα, ενώ στα Pro ή όταν βγάζεις βίντεο που χρησιμοποιείς το ProRes και όλα αυτά. Είναι στοιχεία τα οποία τρώνε πολύ από την μπαταρία και από τη μία είναι καλό μια μεγαλύτερη μπαταρία γιατί δεν θα χρειάζεται να φορτίζεις το κινητό τόσο συχνά αλλά από την άλλη ειδικά και από αυτά που ακούσαμε που ακούμε τον τελευταίο μήνα για τα iPhone 14 Pro που έχουν θέμα με την υγεία της μπαταρίας του. Επιστεύω ότι είναι μια καλή λύση το να μπει μια μεγαλύτερη μπαταρία στα iPhone. Από ό,τι φαίνεται, όπως είπαμε, όμως φυσικά θα επηρεαστεί ο όγκος τους όπου θα γίνουν τα iPhone λίγο πιο παχιά. Κάτι άλλο τώρα που ίσως θα αλλάξει όσον αφορά το design είναι το κουμπί της σίγασης που το συγκεκριμένο λίγη κυκλοφορεί εδώ και αρκετούς μήνες, δεν είναι έτσι ας πούμε της το οποίο φαίνεται να αντικατασταθεί από ένα τύπου power button όπως το έχουμε στο Apple Watch Ultra. Έχουμε δει και διάφορα renders που συγκεκριμένα μάλιστα το δείχνουν και σε πορτοκαλί χρώμα. <laughs> θα μην το πορτοκαλί χρώμα δεν ξέρω. Και επίσης φημολογείται ότι το συγκεκριμένο κουμπί δεν θα είναι απλά για να για σίγα σίγα να το Κάνει το κινητό σου αθόρυβο ή με θόρυβο τέλο πάντων, δυνατό, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα να αριθμίσει το συγκεκριμένο κουμπί να κάνει κάποια άλλη ενέργεια, να το πατάς, ας πούμε, μία φορά, να ανοίγει η κάμερα, να το πατάς δύο φορές, να ε, μπορείς να πληρώσεις, δεν ξέρω τέλο πάντων πώς θα το κάνουν. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα έχει περισσότερες λειτουργίες ή θα μπορείς να δώσεις εσύ συγκεκριμένε λειτουργίες στο συγκεκριμένο κουμπί. Ε, πολλοί χαίρονται για κάτι τέτοιο και μάλιστα... Ο λόγο είναι ο εξή, ότι οι περισσότεροι είτε το έχουν το κινητό του μονίμω στο αθόρυβο, είτε το έχουν το κινητό του μονίμω στο δυνατό. Ε, και αυτή είναι η αλλαγή τέλο πάντων από αθόρυβο σε δυνατό. Συμβαίνει σχετικά τόσο σπάνια που εντάξει, αν χρειάζεται μία φορά την εβδομάδα, α πούμε, να αλλάξει το κινητό σου ή να το βάλει σε σίγαση, μπορεί να το κάνει και μηχανικά, δεν χρειάζεται να ε, πατήσει κάποιο έξτρα κουμπί. Και φυσικά, ίσω είναι πιο εύχρηστο και πιο εξυπηρετικό εάν χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο κουμπί για κάτι άλλο. Το οποίο χρησιμοποιούμε πιο συχνά, παράδειγμα, να ανοίξουμε κάμερα ή δεν ξέρω τι, ό,τι θέλει ο καθένα. Εγώ βλέπω στο όλο το εξή όμω. Πρώτον, πιστεύω ότι εμένα πραγματικά μπορεί να μου λείψει αυτό το on-off τέλο πάντων για τη σίγαση που ίσω μπορεί και να παραμείνει. Δεν ξέρω αν θα το αλλάξει το κουμπί. Μπορεί να, μπορείς να και πάλι τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αλλά εγώ τέλο πάντων, ανεξάρτητα από το αν θα το επιθυμίσω ή όχι, βλέπω το εξή θετικό ότι είναι μία τρύπα λιγότερη. Και τι εννοώ με αυτό, ότι Μπαίνει λιγότερη σκόνη, λιγότερη υγρασία και το έχω ξαναπεί: όσο πιο πολλές τρύπε έχει μια συσκευή, δεν πάνε να έχει και 200 IP που λέει. Ε, από τη στιγμή που υπάρχει κάποια τρύπα, τέλο πάντων, υπάρχει πάντα το πρόβλημα ότι μπορεί να μπει νερό, μπορεί να μπει υγρασία ή διάφορα άλλα. Που να, φυσικά να χαλάσουν το κινητό. Και όπω είπα, αυτό το θετικό βλέπω ότι όσο πιο πολλές εναλλακτικέ βρίσκουμε, τόσο πιο ανθεκτικά θα είναι τα κινητά. Για παράδειγμα, για μένα προσωπικά δεν χρειαζόταν καν να βάλουν USB-C θύρα, να αλλάξουν το Lightning. Για μένα θα έπρεπε να πάνε από το Lightning σε τίποτα, σε ούτε καν καλώδιο. τη δυνατότητα να φορτίσει το κινητό σου φυσικά την έχεις με το MagSafe και θα μου πεις και πώς θα μεταφέρουμε τα αρχεία. Κάνε το AirDrop 800 φορές καλύτερο. Νομίζω λύση θα μπορούσαμε να βρούμε για τη μεταφορά των δεδομένων. Αλλά αυτή είναι η δική μου η άποψη. Ίσως το δούμε στα, δεν ξέρω, στο iPhone 30 να έχουμε μια τέτοια αλλαγή που να μην υπάρχει καν μια θύρα. Τώρα για να κλείσουμε και το θέμα με το design των iPhones, ε, παίζουν πολλά χρώματα. Γενικώ δεν είμαι fan ή να το πω δεν είμαι φαν, δεν πιστεύω και πολύ όλε τι προβλέψει που γίνονται για τα χρώματα, γιατί κάθε χρόνο όλοι όσοι βγάζουν διάφορα leaks για, το, για τα χρώματα, οι περισσότεροι πέφτουν έξω. Δεν θυμάμαι να έχει πετύχει ποτέ κανένα κάποιο χρώμα. Και εάν κάποιο χρώμα βγει τέλο πάντων παρά έξω, είναι συνήθω λίγε ημέρε πριν το event. Και μέχρι το event έχουμε ακόμη δύο εβδομάδε. Οπότε όλα τα χρώματα που παίζουν δεν ξέρω. Είχε, γίνει, είχε βγει και αυτό με τα καλώδια, τέλο πάντων, τα χρωματιστά καλώδια. Και, σύμφωνα με αυτό βγήκε και στο Mac Rumors και τέλος πάνω στο Bloomberg διάφορες υποθέσεις για το τι χρώματα μπορεί να έχουμε. Κίτρινο παίζει πάλι, ροζ, θαλασσί, τέτοια χρώματα για τα μη προ iPhones. Και το τελευταίο διάστημα παίζει πολύ το ασημένιο χρώμα. Αν θυμάσαι καλά, πριν από λίγου μήνε έπαιζε πολύ αυτό το μπορντοροδοκόκκινο. Τώρα φαίνεται να είναι το ασημένιο in, να το κάνουν 50 Shades of Grey και στην Apple. Αλλά όπω είπα, ό,τι ακούει για τα χρώματα δεν το παίρνω και πολύ σε σοβαρά. Κάτι άλλο όμω που παίρνω σε σοβαρά έχει να κάνει λίγο με τα χρώματα είναι η περιφέρεια των iPhones, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι πλέον από μέταλλο, θα είναι από ατσάλι. Και έτσι το θετικό σε όλο αυτό θα είναι ότι για όσους χρησιμοποιούν το iPhone χωρίς θήκη, όταν πιάνουν το κινητό, δεν θα αφήνει τέλο πάντων τα αποτυπώματα, έτσι όπως το ξέρουμε, από τα iPhones μέχρι στιγμή. τα iPhone Pro. Τώρα δεν ήθελα να φάω όλο το χρόνο με τα iPhones. Θα ήθελα να μιλήσω και λίγο στα γρήγορα για όλα τα υπόλοιπα που αναμένεται να δούμε. Ε, όπως για παράδειγμα, αν και δεν έχουμε πολλά leaks, όλα τα leaks είχαν να κάνουν κυρίως με τα iPhones. Ή με το Apple Watch για παράδειγμα, δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει με το Apple Watch 9. Από ό,τι φαίνεται το μοναδικό που έχει βγει παρά είναι ότι μάλλον θα έρθει σε ροζ χρώμα. Πολλοί υπολογίζουν ότι θα δούμε ένα Apple Watch Ultra καλοδεχούμενο και αυτό, αλλά τι αλλαγές θα έχουμε, τι δυνατότητες θα έχουν τα καινούργια Apple Watches, δεν ξέρει ποτέ κανένας. Ήδη φέτος μιλάμε για το Apple Watch 10 που θα βγει του χρόνου, που αυτά τα Apple Watchs φαίνεται να, ότι θα έχουν μια αλλαγή στο design, αλλά για τα καινούργια που θα έρθουν δεν ξέρουμε πολλά. Αυτό εγώ που υπολογίζω ότι είναι σίγουρο είναι ότι θα δούμε τουλάχιστον ένα καινούργιο Apple Watch, καθώς μέχρι στιγμής ή τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια τα Apple Watch έβγαιναν πάντα με τα iPhone. Κάτι άλλο τώρα που έβγαινε μαζί με τα iPhones ή μάλλον όχι τα τελευταία, στα τελευταία events ήταν το iPad, το απλό το iPad. Και αν και δεν έχουμε κάποια leaks, προσωπική μου άποψη είναι ότι πολύ πιθανό να δούμε και ένα καινούριο iPad καθώς το συγκεκριμένο, το απλό το iPad, τα τελευταία χρόνια ανανεώνεται κάθε χρόνο. Έτσι φαντάζομαι και φέτος θα δούμε κάτι καινούριο. Τώρα πολλοί πιστεύουν, μάλλον θα ήθελαν να δουν και ένα καινούριο iPad mini, ε, καθώς έχει το τελευταίο iPad mini που βγήκε, δεν είχε βγει πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει πρόπερσι, αλλά γενικώ για mini ήταν αρκετά, τα πήγε αρκετά καλά. Πολλοί το αγόρασαν, πολλοί το χρησιμοποιούν και πολλοί το πενεύουνε και εγώ προσωπικά ανήκω σε έναν από αυτούς και έτσι λοιπόν ελπίζουμε ότι μπορεί να δούμε ένα καινούριο μίνι. Θα το χαιρόμουν, ε, θα ήθελα να μην αλλάξει κάτι στο design, μου φαίνεται αρκετά ωραίο και έχω κάνει και έξτρα βίντεο επ' αυτού, μπορείς να μπει και να δεις. Είναι αρκετά πρακτικό, δηλαδή όσο έχω χαρεί το iPad mini δεν νομίζω να έχω χαρεί άλλο iPad. Αυτό που θα ήθελα να δω να αλλάξει είναι το εξή. Ότι όταν γράφεις για πολλή ώρα, κάποια στιγμή λίγο τα παίζει και αρχίζει και γράφει πιο αργά. Τώρα σε αυτό αν οφείλεται ο επεξεργαστής ή συγκεκριμένα η RAM, δεν ξέρω, μάλλον η RAM, ποντάρω. Anyway, σε αυτό θα ήθελα να δω μια αλλαγή. Γιατί κατά τα άλλα αυτό το jellyfish monitor που είχαν και ξέρω εγώ, αυτά είναι πράγματα που... Ναι, μεν άμα το δείξει κάποιο, το έχει δει. Αλλά δηλαδή πόσο συχνά κατεβάζει πάνω κάτω την οθόνη. Τώρα προ iPad ή iPad Air μάλλον θα δούμε κάπου την άνοιξη και ίσως, λέω ίσως, να δούμε και τον καινούργιο επεξεργαστή, τον M3, ο οποίος πιθανόν να αρθεί μέσα σε ένα iMac. Τώρα αυτό και πάλι είναι στο, στα όρια του Ελπίζουμε να γίνει και όχι ότι κάποιος ξέρει κάτι, αλλά οι περισσότεροι φαντάζονται ότι μπορεί να έρθει ο καινούργιος επεξεργαστής, φυσικά με το iMac, καθώς τα iMac των 21 ειντσών είχε βγει πριν τρία χρόνια, οπότε όπου να είναι μάλλον θα έπρεπε να δούμε σιγά σιγά μια ανανέωση για πρώ iMac. Δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα, μάλλον και αυτά κάπου την άνοιξη. Ίσως αν βγει πρώτο ο M3, ε, ίσω βγει κανένα MacBook στο ενδιάμεσο. Αλλά το έχω ξαναπεί, δεν νομίζω ότι βιάζεται η Apple ιδιαίτερα να βγάλει ένα iMac. Αλλά τέλο πάντων, πολλοί φαντάζονται ότι αν βγει ο M3, μάλλον θα βγει με ένα iMac. Πέρα από το iMac έχει ανανεωθεί εδώ και τρία χρόνια, είναι η ώρα για να βγει ο καινούριο επεξεργαστή. Για το θέμα είναι τώρα με ποια συσκευή? Γιατί MacBooks είδαμε για φέτο με τον M2. Το Mac Studio και το Mac Pro και το Mac Mini επίση ανανεώθηκαν. Άρα, πολύ πιθανόν είναι να δούμε ένα iMac. Αλλά όπω είπαμε, επιφύλαξη. Μην χαίρεστε ακόμα. Εγώ προσωπικά θα το πιστέψω μόνο εάν το δω. Τώρα, όσον αφορά άλλα προϊόντα, αυτό που εξίσου παίζει είναι να δούμε και μία ανανέωση στα AirPods Max, αυτά τα over-ears, ουστικά, πάντων, της Apple, καθώ είναι και αυτά σχετικά παλιά. Βγήκαν επίση πριν από τρία χρόνια και φανταζόμαστε μία ανανέωση, γιατί είδαμε και στην αρχή του χρόνου τα AirPods Pro και μερικοί που, έχουν κάνει τη... που τα έχουν κάνει review, τέλος πάντων, είπαν ότι ο ήχος τους, εάν δεν είναι καλύτερος από τα Airpods Pro Max, είναι ο ίδιος. Δηλαδή τα φτάνουν. Και από ό,τι φαντάζομαι, η τεχνολογία και η εξέλιξη που έχουμε δει πάνω στα Airpods, που είναι από τη φύση τους, δηλαδή δεν μπορούν να έχουν τόσο καλό ήχο όσο έχουν over ears ακουστικά. Άρα υπάρχει μια κάποια τεχνολογία η οποία έχει ξεπεραστεί από αυτήν που βρίσκεται στα Airpods Max. Οπότε λοιπόν, πολλοί εικάζουν να δούμε και ένα καινούριο μοντέλο. Τώρα, πέρα από τα του ήχου, αυτό που θα επιθυμούσα να δω, αν βγει πραγματικά ένα καινούριο μοντέλο AirPods Max, θα ήταν η θήκη, η <laughs> θήκη σου τυχαίνει που τη λέω, η οποία δεν προστατεύει ιδιαίτερα κάτι. Απλά προστατεύει το να μην γρατσουνιστούν τέλο πάντων τα τα ακουστικά, αλλά κατά τα άλλα, ας πούμε, πάνω το πλεγματάκι που έχει και αυτό δεν προστατεύεται κάτι. Οπότε θα ήταν καλό να δω μια καινούργια θήκη. Και επίσης κάτι άλλο που θα ήθελα να δω, γιατί είναι αρκετά εκνευριστικό, είναι ότι τα AirPods Max δεν κλείνουν. Πέφτουν σε sleep mode, αλλά δεν κλείνουν. Μόνο με τα βάλεις στη θήκη. Και στη θήκη να τα βάλει πάλι δεν κλείνει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το on-off, οπότε όπω καταλαβαίνει, χρειάζεται να τα φορτίσει ακόμη πιο συχνά. Αυτό φυσικά υπάρχει λόγο που είναι έτσι, ότι μπορεί να τα βγάλει από τη θήκη και να τα φορέσει και το iPhone αμέσω αναγνωρίζει τέλο πάντων ότι έχει φορέσει τα, τα ακουστικά. Λειτουργούν δηλαδή όπω είναι στα AirPods, με το που τα βγάλει από τη θήκη και τα βάλει στα αυτιά σου, καταλαβαίνει το iPhone ότι έχει τα ακουστικά στα αυτιά σου, αλλά. Το καλό με τα AirPods είναι ότι έχουνε, μπαίνουν σε μια θήκη που φορτίζουν και παράλληλα. Τώρα αυτά τα over ears ακουστικά, τι θέλει να τα βάλει που να φορτίζει κιόλα, θα είναι λε και παίρνει μια ξεχωριστή τσάντα μαζί σου. Ενώ ότι καταλαβαίνω τη λογική του ότι α μην τα κλείσουμε, α είναι μονίμω σε ένα sleep mode, για να αναγνωρίζει τέλο πάντων το κινητό αμέσω ότι τα έχει φορέσει. Ε, λογικό, ok. Αλλά δεν πάβει να είναι, όπω είπα, λίγο εκνευριστικό. Δηλαδή, νομίζω δεν θα με πείραζε τόσο να πατούσα το on-off διακοπτάκι από το να μην χρειαζόταν να τα φορτίσω τέλο πάντων τα ακουστικά τόσο συχνά. Αλλά, μάλλον, αυτό που λέω είναι πιο πολύ να είχαμε να λέγαμε, ε, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ιδιαίτερα κάτι σε αυτό. Και για να είμαι ειλικρινή, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι και ιδιαίτερα στο όλο design. ή Πιο συγκεκριμένα, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και ιδιαίτερα κάτι στο design τη θήκη. Τώρα, κάτι τελευταίο είναι ότι φυσικά, εντάξει κλασικά, λογικά θα δούμε δουλειά, σοου στο Apple TV. Φυσικά θα δούμε πάλι κάποιες δυνατότητες του iOS, του macOS και όλα αυτά. Ε, ίσως να δούμε κάτι και για την ε, Visa κάρτα της Apple. Οκ. Okay. Αυτά είναι τα κλασικά που τα βλέπουμε και απλά είναι εκεί μάλλον για να τρώνε λίγο χρόνο από την παρουσίαση. Δεν νομίζω ότι... Κανένα παρατηρεί. Οι περισσότεροι αγωνιούμε να δούμε. Οκ, okay, δείξε μα ποιο είναι το επόμενο προϊόν. Πάει κάπω έτσι. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά τα βαρετά θα τα πω τώρα εγώ. Γενικώ θα υπάρξει επίσημη αλλαγή σε όλα τα προϊόντα. Και συγκεκριμένα, βασικά μάλλον όχι σε όλα τα προϊόντα, αλλά σε όλα τα προϊόντα που έχουν ακόμα Lightning. Καθώ ω γνωστόν από τι αρχέ 2024 θα πρέπει όλες οι συσκευέ να έχουν USB-C. Έτσι λοιπόν. Από ό,τι φαίνεται ή φαντάζομαι τέλο πάντων είναι λογικό να έχουμε όλα τα περιφερικά, Magic Mouse, το πληκτρολόγιο, τα AirPods, όλες αυτές τις συσκευές λοιπόν να βγαίνουν πλέον με USB και όχι με Lightning. Και για να το συνδέσω λίγο και με τα ακουστικά, είναι πολύ πιθανόν να δούμε πραγματικά καινούρια AirPods Max καθώς τα AirPods Max έρχονται με Lightning, έβγουν τώρα. Καινούργια. Δηλαδή, νομίζω ότι οκ, okay, να μπούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια που έχουν USB-C. Αλλά το εάν βάλει USB-C στα ακουστικά, σημαίνει ότι τα ακουστικά πλέον έχουν και καινούριε δυνατότητε που δεν τι είχαν πριν. Όπω για παράδειγμα το να έχει τη δυνατότητα να ακού lossless μουσική. Και είναι κάτι λοιπόν το οποίο νομίζω ίσω εκμεταλλευτεί εντό εισαγωγικών η Apple και το βρει σαν ευκαιρία να αλλάξει και κάποια άλλα πράγματα μέσα στα AirPods Max. Και έτσι, by the way, αφού αλλάξαμε το USB-C, ή μάλλον αφού κάναμε το Lightning σε USB-C, το αλλάξαμε, α αλλάξουμε και κανένα δύο πράγματα μέσα στο ακουστικά. Άρα λοιπόν, όσο το συζητάω, μου φαίνεται όλο και πιο πιθανό να δούμε καινούρια AirPods Max, αλλά. Αυτό που ήθελα κυρίως να πω είναι ότι όλες οι συσκευές που είχαμε μέχρι με Lightning μάλλον θα ανανεωθούν και θα έρχονται πλέον με USB-C. Αυτά ήταν σήμερα από εμένα. Γράψτε μου κάτω σχόλια αν πιστεύεις ότι θα βγει κάτι άλλο, ίσως ένα άλλο προϊόν που να μην το ανέφερα ή γράψτε μου αν πιστεύει αν όλα αυτά τα leaks τελικά ισχύουν ή όχι. Έχουν μείνει δύο εβδομάδε μέχρι το Apple Event και για αυτό το λόγο το επόμενο podcast δεν θα είναι την επόμενη πέμπτη ως συνήθως αλλά την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε στις 14 Σεπτεμβρίου που θα έχει περάσει και το Apple Event και έτσι θα έχουμε να συζητήσουμε λίγο περισσότερα. Ήμουν η Άρτεμις και μπορείς να με βρεις στο Instagram, YouTube ή στην ιστοσελίδα μου στο missartek.com Σας χαιρετώ λοιπόν για σήμερα. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε. Τσάω!